κρίση στη Θεσσαλονίκη και στην Ελλάδα της κάπως, της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, αποφάσισε να, όχι απλώς να μην συγκοινωθεί, που ήταν μια τάση τότε, αν θυμάστε το 12, όπου όλος ο κόσμος αναγκήθηκε μια ανασφάλεια ότι θα γίνει, αλλά το ακριβώς ανάποδο να γίνει ένα σχολείο πιο ανοιχτό και πιο προστρεφές, με νέα προγράμματα, με πιο πολλές υποτροφίες, με μια γέννηση όλου του κύκλου εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων εκπαιδευτικών και κοινωνικών που είχε. Και πραγματικά το 2022, μετά από πολύ μεγάλη προσπάθεια, έτσι στο ετήσιο συνέδριο των εφόρων μας, είδαμε τους στόχους όλους τους οποίους θέλαμε να πετύχουμε και το διάστημα, αυτούς που σας είπα, η προσβασιμότητα στο σχολείο, η καινοτομία, τα νέα προγράμματα, προγράμματα σε όλη την Ελλάδα που τρέχουν πια σε 20 γενικές περιοχές της Ελλάδος, είχαν γίνει πραγματικότητα. Άρα για εμάς τα 100 χρόνια αυτά συμβαδίζουν με αυτό, δηλαδή συνήθουν με το κλείσιμο αυτής της προσπάθειας της μεγάλης μας στην κρίση, που θέλαμε να δείξουμε τώρα στον κόσμο ότι υπάρχει ελπίδα, ότι μπορεί η Ελλάδα να κάνει πράγματα, μπορεί να πετύχει, ήταν κάτι το οποίο το ξέραμε πάρα πολύ. Και όντως, όπως είδατε, σιγά σιγά η Ελλάδα γυρνάει και ξεπερνάει πράγματα τα οποία τη δυσκόλυψαν πάρα πολύ. Και επίσης συνήθω κιόλας και την πρώτη φάση ανάπτυξης του κολεγίου την δεκαετία, έκλεισε ο πρώτος κύκλος δηλαδή ανάπτυξης. Η λογική ήταν να μπορέσουμε να προσφέρουμε σε πιο πολλά παιδιά, με πιο πολλές υποτροφίες, διπλασιάσαμε τις υποτροφίες από την δεκαετία αυτή. Ήταν κάτι για μας πολύ σημαντικό, με τις υποτροφίες που βάλαμε και επίσης και σε παιδιά, μερικές υποτροφίες που ονομάζουμε, για οικογένειες οι οποίες έχουν κάποια δυνατότητα αλλά δεν μπορούν να σκεφτούν τα παιδιά στα δυτικά σχολεία. Και ταυτόχρονα δώσαμε μεγάλη έμφαση στο μεγάλο μεταγραφή θέματος που έχουμε στην Αμερική, το οποίο συντηρεί τις υποτροφίες μας. Βρήκαμε ανθρώπους σε όλη την Ελλάδα και στην Αμερική, οι οποίοι στήριξαν το καταπιστεύμα μας, το οποίο πια είναι περίπου στα 55 εκατομμύρια, όπου η απόδοση των χρημάτων αυτών χρησιμοποιείται για να μπορέσει να συνεχίσει το πρόγραμμα υποτροφιών. Άρα γιορτάζουμε πολλά πράγματα μαζί. Γιορτάζουμε ότι πια το σχολείο έχει αυτά τα divisions που σας είπα, την πρωτοβάθμια, τη δευτεροβάθμια, το ACP, το πανεπιστημιακό μας, το Pilot, το κέντρο χρηματικών παιδιών. Και είναι και επίσης σημαντικό ότι μέσα στη δεκαετία αυτή, και έχει σημασία στη λογική του σχολείου, έχουν δει τα κέντρα, το κέντρο χρηματικών παιδιών, το κέντρο αριστείας και παιδευτικής αριστείας, το οποίο είναι πριν από 1,5 χρόνο μια μεγάλη δωρεά που πήραμε από την οικογένεια Μιστακίδη. Είναι ένα κέντρο το οποίο έγινε και το οποίο ήδη προσπαθεί σε όλη την Ελλάδα να φέρει καινοτόμες πρακτικές. Σε λίγες μέρες έχουμε για περίπου 300 educators από όλη την Ελλάδα ένα συνέδριο σε Artificial Intelligence και Education. Είναι ένα καινούριο και σημαντικό κομμάτι που αντιμετωπίζει η εκπαίδευση παγκόσμια, η τεχνητή νοημοσύνη και πώς επηρεάζει και τα large language models, τα οποία έχουν όπως το ChatGPT, το οποίο όλοι τα ακούτε πια κάθε μέρα νομίζω. Άρα, το κέντρο αριστείας, το κέντρο χρηματοποιητών, είναι η λογική του κολεγίου να φέρει προς τα έξω το κέντρο STEM που έχουμε, να κάνει σε όλα τα προγράμματα σαν βέλτιστες πρακτικές για τα